Σπύρος Τσάκας, YouTube channel, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για την παράληψη ενός κεφαλαίου. Σήμερα θα παίξουμε το κεφάλαιο The Beacon, δηλαδή ο φάρος. Χάθηκε η ηχογράφηση από το χτεσινό κεφάλαιο, οπότε θα προσπαθήσουμε να το ανεβάσουμε στο μέλλον βέβαια. Οπότε σήμερα θα συνεχίσουμε από το κεφάλαιο The Beacon, ο φάρος δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε φύγει από τον BT, τον Τιτάνα, και πρέπει να κατέβουμε να εντοπίσουμε την ARC. Στο προηγούμενο κεφάλαιο που χάσαμε ανακαλύψαμε ότι η ARC που την έχουν οι κακοί μέσα ενός μηχανήματος που πήγαινε το χρόνο στο παρελθόν και στο παρόν. Οι κακοί θέλουν να ανακοινάξουν όλους τους πλανήτες και πρέπει να κάνουμε να εντοπίσουμε την ARC για να δούμε να σώσουμε την κατάσταση. Όπως βλέπετε, συγγνώμη, αλλά είμαστε για τα πανηγύρια. Σπύρος Τσάκας, YouTube channel, Titanfall 2. Το κεφάλαιο αυτό λέγεται The Beacon, ο φάρος. Να δούμε τον Ghost Runner πως τρέχει, να τον ακολουθήσουμε κι εμείς. Βλέπετε τι ωραία πηδήματα κάνει για να αποφύγει τη λάβα που βρίσκεται κάτω. Όπως έλεγα, το προηγούμενο κεφάλαιο που ήταν πολύ εντυπωσιακό και ζητώ πάλι συγγνώμη που το χάσαμε, γιατί η ηχογράφηση δεν έπιασε, αλλά θα επανορθώσω ανεβάζοντας το στο μέλλον. Μας έδειξε μαζί με τον BT ότι οι κακοί ψάχναν να βρουν να εντοπίσουν την ARC που είχε βρει ο Major Anderson, ώστε να καταστρέψουν τους πλανήτες για πηγή ενέργειας, και εμείς προσπαθούμε τώρα να εντοπίσουμε την ARC ώστε να αποτρέψουμε το συμβάν αυτό να γίνει. Τι ωραία πηδάμε και εντυπωσιακά. Φτάσαμε εδώ. Ένα ακόμα Ghost Run, να δούμε. Ένα ακόμα εντυπωσιακό visual effect για το Titanfall 2. Πάμε λοιπόν. Πραγματικά, πολύ ωραία κίνηση του. Το κλοκ δεν μας χρειάζεται προς το παρόν. Τρία drones πέσανε, θύματά μας. Ω! Δεν μπορώ να περάσω εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Περίεργο μου κάνει. Κι όμως πέρασα τώρα.
Επελάβουμε. Δεν μασάμε πουθενά. Ένα ακόμα checkpoint, μία ακόμα μάχη κερδισμένη. Όπως βλέπετε συνεχίζουμε από εδώ. Θα δούμε πάλι ένα Ghost Run βέβαια. Για να το κάνουμε και εμείς. Βλέπετε. Βέβαια αυτό εμείς που κάναμε δεν ήταν Ghost Run, ήταν μια βλακία και μισή. Και πάμε. Πραγματικά. Συγχωρέστε με. Γίνομαι εκνευριστικός, το ξέρω. Όχι! Πάλι λάθος. Κι όμως τα καταφέραμε. It's a maze down here. How deep does this thing go? Scans reveal a maximum depth of 300 meters. What is this place? The station's computer details this location as the power grid for an IMC interstellar beacon. Όχι! Ένας ακόμα θάνατος. Τα φέραμε όμως. Λίγο προσοχή. Να λάθος και πεθαίνεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. The Beacon λέγεται από το κεφάλαιο. Πραγματικά το χτεσινό κεφάλαιο ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και αποκάλυψε την ιστορία και δυστυχώς χάθηκε στην ηχογράφηση. Τόσο τυχεροί είμαστε δηλαδή. Έλεος. Πώς το κάνει τώρα αυτός αυτό. Ουα! Όχι. Πάλι δηλαδή από την αρχή. Πώς βλέπετε να πηδήξουμε απέναντι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Κοιτάξτε τώρα πώς βγήκαμε εδώ. Απίστευτο κι όμως. Αληθινό. Όχι! Στο τσακ και τα καταφέραμε. Γιούπι, γιούπι, γιούπι.
exhaust is offline. Ήρθαν και οι εχθροί, βέβαια, με στέκουνε. Θα πέσουμε τώρα! Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε! Αλλά το jump kit, όπως μας είπε ο φίλος μας, ότι ήταν σομπιτή, μπορεί να αντέξει την πτώση. Και όπως την άντεξε, είπε αλήθεια. Όπως βλέπετε, πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε, αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος. Πήραμε το εργαλείο της ARC, που να δούμε πώς θα μας χρησιμεύσει. Πρέπει να επιστρέψουμε τώρα. Και βρήκαμε ένα φρικτό θάνατο. Βλέπετε τι ωραίο κολμπάκι κάναμε για να την γλιτώσουμε και να μην χαθούμε στα κύματα και την οδύνη. Βλέπετε τι εντυπωσιακό είναι το παιχνίδι. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και όπως είδαμε, εντοπίσαμε ένα κράνος εκεί πάνω ψηλά. Ένα κράνος, ένα helmet βλέπετε, που είναι σαν collectible, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε εκεί πάνω ή να συνεχίσουμε. Πού πάμε, χάσαμε λίγο το δρόμο. Συνεχίζουμε τα Titanfall 2. Ναι, και φτάσαμε εδώ και τώρα τι κάνουμε. Πάλι κάτω. Να, εδώ πρέπει να πάμε. Το βρήκαμε το δρόμο. Ωπα, λάθος. Συγχωρέστε με. Μαλακίζομαι πάρα πολύ άσχημα σήμερα. Δεν ξέρω το λόγο. Επιτέλους τα κατάφερα. Βλέπετε που είναι το κράνος. Οπότε για να το πάρουμε θα πρέπει να πηδήξουμε κάτω. Και να φτάσουμε εκεί ψηλά! Ναι, το πήραμε! Είναι απίστευτο, είναι τρομερό! Και τώρα βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε προς το δρόμο μας. Βλέπετε το όπλο της ARC τι τους κάνει. Τους διαλύει. Βλέπετε εδώ.
περάσουμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πάμε από εδώ. Υπάρχει πίεση. Θα πάμε από εδώ όμως. Οπ. Και επιστρέφουμε πίσω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε εδώ τώρα τι... Στην άκρη. Και τα καταφέραμε. Είμαστε και άχρηστοι στο σημάδι. Δεν μπορούμε από εδώ πάλι. Άλλη θα χρειαστεί ένα κολμπάκι να κάνουμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, όπως μας λέει εδώ πέρα. Οπ! Δεν μπορέσαμε. Πάμε πάλι. Ούτε πάλι, δυστυχώς. Πρέπει να καταφέρουμε να μπούμε εκεί δεξιά, όπως βλέπετε. Δεν είναι εύκολο. Ναι, τα καταφέραμε. Όχι! Πραγματικά. Απίστευτο. Τα καταφέραμε και μας πέταξε πίσω. Άμα θέλει το παιχνίδι να σε βασανίσει. Σε βασανίζει πραγματικά. Είναι απίστευτο. Και πάλι τα ίδια. Θα γίνει τώρα. Και όμως τα καταφέραμε τώρα. Περάσαμε. Ψοφορομπότ, τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στο δρόμο μας. Και τώρα τι? Φοβερό, τρομερό, εντυπωσιακό! Όχι! Πραγματικά ο τρόπος που επιστρέψαμε ήταν εντυπωσιακός. Να δούμε τώρα τον Ghost Runner. Πόσα. Όχι! Λάθος βέβαια, πρέπει να πυροβολήσουμε το... Όχι! Είναι δύσκολο να συγχρονίσουμε το πήδημα και το στόχο σαφώς. Και τα καταφέραμε, ναι! Απίστευτο και όμως αληθινό. Καταφέραμε. Εντυπωσιακό το level. Into the beacon. Δεν τελείωσε βέβαια ακόμα.
Θα προσπαθήσω για να αποζημιώσω όσους λιγοστούς και πιστούς βλέπουν το κανάλι και τον Let's Play του Titanfall 2. Θα ανεβάσω αύριο το προηγούμενο κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά έγινε κάποιο λάθος στην ηχογράφηση, τρίτη φορά ζητώ συγγνώμη. Good work, Pilot Cooper. Now we can jumpstart the power to get the beacon functional. Cable secured, Captain. Glad you made it back, Cooper. Just in time, too. Systems rewired. Now all we need is some power. Pilot, the power chamber relays are offline. The ARC tool should be able to jumpstart them manually. Cooper, let's hope that ARC tool was worth all the trouble. Να δούμε τώρα. Radiation levels detected ahead. Your suit will only protect you for a limited time inside the chamber. I suggest you move quickly. Πώς μας λέει ο BT. Για να μην ψηθούμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε! Αυτό τώρα πρέπει να τα βαρέσουμε όλα σαν παζλ είναι. Τα καταφέραμε. Καταφέραμε τη δύναμη, την ενέργεια. Initiate dish targeting reset. Uplink targeting module. Reset initiated. 60%. 70%. 80%. 90%. Warning. Fault detected. Emergency shutdown. Great. What's going on? Talk to me. Not sure. Some sort of failsafe. Captain, the uplink targeting module is offline. Not good. I bet the IMC are on their way. That is a reasonable assumption. McCord, can we bypass the module? No, sir. Not unless we want to send a message to the entire IMC fleet. Then the module is going to have to be repaired manually. Pilot, this situation could use your skills. Προβλήματα στα προβλήματα. You'll need to repair the beacon on site and get back here as fast as possible. Και θα πάμε πάλι με τον αγαπημένο μας τον BD, τον Τιτάνα. Να λύσουμε ένα ακόμα πρόβλημα. Πρέπει να προσέξουμε, το ξέρουμε. Δεν μασάμε τίποτα με τον BT. Scans indicate a fallen pilot. My memory recalls this pilot as an exceptional fighter, proven well during the fracture operation. What's Fracture? Fracture was the code name of a major combat refueling operation conducted by the militia on the planet Victor. We sustained many casualties, but the fleet survived. Damn. Ο BT μας ενημερώνει για την ιστορία. Τι ήταν το Fracture. Και τι κάνουμε τώρα. Πώς θα μπούμε εδώ, είναι κλειστή η πόρτα. Πρέπει να κατεβούμε από ό,τι κατάλαβα. Ώστε να... Βλέπετε, άνοιξε η πόρτα. My scans detect a functioning uplink targeting module 428 meters northeast.
My analysis indicates a throw is our only option here. I can throw you across the gap. Εδώ βλέπετε θα μας πετάξει. Whoop! Wind, 3 knots, heading 274. Range 95 meters. Projectile mass 89 kilograms. Το μηχάνημα. Trust me. Σε πιστεύω, παιδί. Throw. You're welcome, Violet. Good luck over there. Richter, this is Blesk. Yeah, here's Richter. That damn pilot is trying to use the beacon. End this. I'm counting on you. Blesk out. All security units, this is Richter. Get to the beacon now. Ο Richter. Που μιλά γερμανικά. Καλεί όλες τις δυνάμεις να πάνε στο beacon, εκεί που πάμε και εμείς δηλαδή. Ο Richter, αυτό το γελίο όνομα βέβαια, που ξέρουμε όλοι τι είναι το Richter από το σεισμό δυστυχώς. Βλέπετε, θα το κάναμε προφανώς για να πηδήξουμε. Dropship λέει, έρχονται προς εμάς. Βλέπετε, πάμε μέσα γρήγορα. Όπως βλέπετε, φοβερή έκρηξη. Πάμε και κάτω. Και αυτός. Πολύ ωραία η ρήξη μας. Τους φάγαμε όλους όπως βλέπω. Κάτι κάναμε εδώ, δεν ξέρω, πήραμε δύο συμμάχους. Πολύ ωραία. Τα νεύρα μου.
Ω, φύγετε από εδώ! Καταφέραμε, μπλιο κι εγώ πώς. Νομίζω ότι κάνω κύκλους. Πρέπει να πάμε εκεί στο πιάτο. Πώς θα πάμε εκεί τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Δύο σύμμαχοι ακόμα, δική μου. Και πάμε πάνω. Πρέπει να πάμε να βρούμε το πιάτο. Όπως βλέπετε προς τα εκεί είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως βλέπετε. Titanfall 2. Συνεχίζουμε. Κεφάλαιο The Beacon, φάρος. Και ετοιμαζόμαστε για πηδήματα. Ω! Καλά, έχουμε φτάσει ως εδώ δηλαδή. Όχι. Πάλι τον κύκλο κάναμε. Το πιστεύω. Θέλει λίγο υπομονή. Να βρούμε αυτό το δρόμο στο λαβύρινθο. Σκοτωμός. Προσκοτωμός, αλλά δεν βρίσκουμε άκρη. Και όσο περνάει η ώρα εκνευριζόμαστε. Κάπου βγήκαμε. Που φτάσαμε τώρα, δεν ξέρω. Checkpoint λέει εδώ. Άλλο checkpoint. Άλλο ένα crane.
πολύ μπλέξιμο αυτό το κεφάλαιο. Πραγματικά πρέπει να πάμε προς το... Ο! Θα βρούμε άλλο ένα κράνος. Πολύ ωραία. Οπότε, όπως βλέπετε, όχι, είναι πολύ μακριά, λάθος έκανα και βρήκα το θάνατο. Βλέπουμε το πιάτο, το δορυφορικό. Πάμε πάλι. Μια στα γρήγορα. Να μετακινήσουμε το γερανό. Με ποιο σκοπό βέβαια, Θεός και η ψυχή του. Όχι, από εδώ δεν μπορούμε εδώ να κάνουμε κάτι. Οπότε πάμε δεξιά. Εκεί. Όπως βλέπετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον κατάλαβα, πρέπει να πάμε και σε αυτό το κρέιν. Να... Βέβαια, να... Εδώ... Θέλει και λίγο σκέψη το παιχνίδι. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε από εδώ και να τρέξουμε. Και όμως τα καταφέραμε. Ένα κεφάλαιο πραγματική. Σπάζω κεφάλια, μπορώ να πω. Και όμως... Εδώ γερμαναράς. Λέει τις παπαριές του. Και βλέπετε το πιάτο.
Το πολυπόστο πιάτο, 64 μέτρα. Ας βγει και η ψυχή. Για να φτάσουμε εδώ. Και πώς θα πάμε εδώ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα όχι πηδώντας. Δεν είμαστε ο Άιζακ Κλάρκ από το Dead Space. Πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο. Πραγματικά σήμερα είναι ένα από τα χειρότερα παιχνίδια που έχω κάνει, θα ζητήσω και συγγνώμη. Δεν το έχω καθόλου. Τους θέλει λίγο η κούραση. Αλλά δεν με πηγαίνει καθόλου, όπως βλέπετε. Συγχωρέστε με. Πήραμε και ένα τρόφι ρομπότ άρμι. Μάλλον επειδή ελευθερώσαμε αρκετά ρομπότ. Μπορώ να φανταστώ. Ορίστε, μετακινούμε το πιάτο για να το φτάσουμε στο... σε απόσταση πνοής. Και εδώ γερμαναράς ο Ρίχτερ. Ετοιμαστείτε για μάχη. Ετοιμαστείτε για κάτι μεγάλο. Για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ θα θέλαμε να κατατροπώσουμε αυτόν τον Ρίχτερ ή κάποια τα τσιράκια του. Checkpoint. Βλέπετε και ένα διαστημόπλιο εδώ. Οπα. Τι ήταν αυτό, σκάφος που άφησε το... Εδώ βλέπετε πετάει ο Βίδες. Τι είναι αυτά όλα. Μπούμ. Μπούμ! Μπούμ! Το σούπερ όπλο με το μπλε λέιζερ! Πραγματικά είναι εξοδοτικό αυτή η γαλάζια σφαίρα. Κάποιος ρίχνει ακόμα. Το πληρώσει βέβαια και αυτός. Κι άλλος. Καλά τα πήγαμε. Checkpoint. Και μπουνιά θανάτου. Πού είμαστε τώρα? Checkpoint. Γεια σου κι εσύ. Pilot, the module is in the projector of that dish. Σοτσάκ. Τα καταφέραμε, το επιτέλους το πήραμε, φτάσαμε σε αυτό το προορισμό, πολύ δύσκολο ήτανε.
Control 2, mission update. Uplink module acquired. Standing by for your return, Cooper. Caution.